Ετοιμάζεται για το επόμενο άλμα του ο Στέλιος Τσοχατζής του ΠΑΟΚ. Καβαλιώτης αθλητής που μεταγράφηκε στον ΠΑΟΚ. Για ακόμα μια χρονιά το μεγάλο ραντεβού του Στίβου δόθηκε στην Καβάλα και στο στάδιο Ανθή Καραγιάννη, όπου διοργανώθηκε για ακόμη μια χρονιά το Grand Prix Στίβου στη μνήμη του μεγάλου καβαλιώτη πρωταθλητή Ευθύμη Δαβιτζόγλου. Και πιο συγκεκριμένα τα Δαβιτζόγλια 2018. Για περίπου 4 ώρες οι φίλοι του κλασικού αθλητισμού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πολλά από τα μεγάλα ονόματα του χώρου, ενώ συνολικά αγωνίστηκαν περίπου 250 αθλητές από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης. Πάντως βλέπουμε, Γιώργο, ότι τώρα που έπεσε και ο ήλιος και έχει δροσίσει και έχει πέσει και θερμοκρασία, αρκετός κόσμος βρίσκεται στις κερκίδες του Ανθή Καραγιάννη, που είναι πλέον υπό το φως των προβολέων. Αρκετά καλή χρόνη για τους αθλητές, για αρκετούς αθλητές που ήρθαν εδώ στα Δαβιτζόγλια, στο δημοτικό στάδιο Ανθή Καραγιάννη. Νίκες, πρωτιές και για συλλόγους της Καβάλας. Και μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία της αποψινής διοργάνωσης. Η διοργάνωση είναι καταπληκτική. Να απευθύνουμε τα συγχαρητήρια στον ΟΚΑ και στο Δήμο Καβάλας, ειδικά στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Φιλόσογλου. Σήμερα τιμάμε τη μνήμη ενός μεγάλου αθλητή, του Ευθύμη του Δαβιτζόγλου, τον οποίο εγώ το 1973 έτυχε να τον έχω και καθηγητή στο γυμνάσιο Αρένων εδώ στην Καβάλα. Ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα και το ερώτημα είναι, εάν αυτή η προσωπικότητα δεν είχε φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, πόσο διαφορετικός πιθανώς θα ήταν ο αθλητισμός της Καβάλας και σήμερα. Γιατί οι άνθρωποι είναι αυτοί που δημιουργούν τις καταστάσεις και γράφουν ιστορία. Οι επιτυχίες του Ευθύμη του Δαβιτζόγλου, εάν ήταν ζωή, πιστεύω θα αντικατόπτριζαν μέχρι και τώρα, θα αφήναν τη σκιά τους στην Καβάλα. Ήταν μια μεγάλη απώλεια. Τιμούμε τη μνήμη του, αιωνία μνήμη του. Συγχαρητήρια στο Δήμο Καβάλας για τη σημερινή εκδήλωση. Τι απόνο μέσα από τον Τάσο τον Ιωαννίδη, το Φακαβάλας. Ο σύλλογος που ξαναεπέστρεψε τις θρύψεις στην Καβάλα, ο κύριος Ιωαννίδης στις απονομές. Τους αγώνες μετέδωσε ζωντανά το ένα τσάνελ από τις 6.30 ώρα το απόγευμα μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης. Στο επικοντό των γυναικών, όπου έχουμε την τρίτη προσπάθεια της αθλήτριας που ξεκίνησε. Εδώ έχουμε σφαιροβολία ανδρών τα τελικά. Ο Νικόλας Καρβέλης από τα Τρίκαλα 19-96, 18-81. Ο Λατιφάριο Αναστάσιος από τον Καλλικράτη, όπως και ο Οδυσσέας Μουζενίδης από τον Καλλικράτη, 15-68, ήταν οι τρεις πρώτοι. Και ενώ έχουμε και το ύψος των ανδρών, ο Νίκος ο Κουρσιούμης από το Δοξάτο Δράμας 1,85 και ο Γιώργος Εξιντάρας από την Άουσα 1,8. Εσείς παρακολουθείτε πάντοτε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, σε μια πολύ ωραία σύνδεση. Πάντα είμαστε στο μήκος ανδρών από το ένα channel Grand Prix Δαβιτζόγλια 2018. Αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ και είμαι ικανοποιημένος, καθώς πέρα από 5.06. Πέρα από μια καλή επίδοση που φαίνεται, νομίζω, για την κατηγορία μου, βγήκαν και πολύ καλά τεχνικά άλματα στο τέλος του αγώνα. Βέβαια έχουμε να διορθώσουμε κάποια λαθάκια. Φυσικά ο κάθε αθλητής έχει κάποια σοβαρά λάθη. Πιστεύω πως αν αυτά τα λάθη διορθωθούν το συντομότερο, θα υπάρξουν και πολύ μεγαλύτερες επιδόσεις. Σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές της Ελλάδος, οι φίλοι του κλασικού αθλητισμού είχαν την ευκαιρία να δουν να αγωνίζονται ορισμένοι αθλητές που συμπεριλαμβάνονται στην ελίτ της χώρας μας. Συγκεκριμένα συμμετείχε ο παγκόσμιος αθλητής νέων Οδυσσέας Μουζενίδης, ο νικητής στο Πανελλήνιο Κλειστού Στίβου 2018 Τάσος Λατιφλάρη, αλλά και πολλοί αθλητές από την Κύπρο. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι σήμερα. Ο Δήμος Καβάλας και ο Σέγας έκαναν τα δύνατα δυνατά. Να γίνει αυτό το πολύ ωραίο Grand Prix στη μνήμη του Ευθύμη Δαβιτζόγλου. Είναι προς τιμή μας όλων, όλοι οι αθλητές οι οποίοι ήρθαν από όλα τα μέρη της Ελλάδος και όχι μόνο, και από τους αθλητές των συλλόγων εδώ της Καβάλας και του δικού μας συλλόγου. Κάναμε τα καλύτερα, τα παιδιά δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό.